όπως τοποθετηθήκαμε και στην Επιτροπή, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, οι βασικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο του Υπουργείου που αφορά το Υπουργείο Υγείας, οι βασικές ρυθμίσεις αφορούν τη συνέχιση των ανεπαρκών μέτρων, των μέτρων των μπαλωμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών. Μέτρα φυσικά που αντιστοιχούν με την εκτίμηση της κυβέρνησης ότι δεν πρέπει να φορτωθούν οι δημόσιες μονάδες υγείας με προσωπικό, όπου μετά την πανδημία δεν θα χρειάζεται. Ελλείψεις που υπήρχαν ήταν εμφανείς και προπανδημίας, ενώ τώρα έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση αξιοποιεί την άθλια κατάσταση των δημόσιων μονάδων υγείας που έχει συνδιαμορφώσει μαζί με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις έως τώρα, με το βλέμμα στο μέλλον το ακόμα περισσότερο εμπορευματοποιημένο και με επιχειρηματικά κριτήρια λειτουργίας, του λεγόμενο νέο ΕΣΥ. Αντί λοιπόν των μόνιμων αναγκαίων προσλήψεων, αντί να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι όσοι εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας με όλου του τύπου τις ελαστικές μορφές εργασίας, η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της προσωρινής εργασίας, των μετακινήσεων μέσω των τρίμηνων παρατάσεων που προβλέπουν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, προσωπικό δηλαδή που ούτως ή άλλως είναι αναγκαίο και σε μη έκτακτες καταστάσεις. Αφαιρείται υγειονομικές υποδομές, μετατροπή κλινών για τις ανάγκες των ασθενών COVID, δηλαδή κλινικές και νοσοκομεία μιας νόσου, πολλαπλασιάζοντας τις ανικανοποίητες ανάγκες των ασθενών με άλλες νόσους. Και φυσικά δεν επαναλειτουργείται τα νοσοκομεία που κλείσανε και διατήρησαν και οι επόμενοι κυβερνώντες, ενώ συνεχίζεται τη γνωστή υποχρεωτική αξιοποίηση χώρων, υλικών, μεταφορικών μέσων, κλινών του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής των επιχειρηματιών αντί της πραγματικής χωρίς αποζημίωση επίταξης. Μάλιστα, φτάνεται και στο σημείο απέναντι στην ανάγκη που υπάρχει για ανάπτυξη τακτικών, όχι έκτακτων, κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ, με πλήρη εξοπλισμό και ουσιαστική στελέχωση, με τη διάταξη, τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, πρακτικά βαφτίζεται ΜΕΘ και ΜΑΦ χώρους που δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές σε χώρους, εξοπλισμό και κυρίως σε προσωπικό που ενιαία πρέπει να αντιμετωπίζονται. Μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο πανδημίας και εν όψη του πέμπτου κύματος, με το χάλι του δημόσιου συστήματος υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νοσοκομεία, να φέρει την ίδια υπογραφή με αυτή των πρωτοκόλων λάστιχο, κομμένων και ραμμένων στα μέτρα της εργοδοσίας, των σχολείων που λειτουργούν με ακόμα χειρότερους όρους, των χώρων εργασίας και των μέσων μεταφοράς που αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης, είναι η ίδια η υπογραφή με αυτή του ακόμα πιο μειωμένου προϋπολογισμού για νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που προβλέπεται στον προϋπολογισμό για το 2022, σε συνέχεια όλων των περικοπών από κάθε κυβέρνηση των προηγούμενων ετών, αλλά και συνέχισης της αναστολής εργασίας χιλιάδων υγειονομικών με κριτήριο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που ανοίγουν το δρόμο για επέκταση. Ανοίγουν το δρόμο για επέκταση της αξιοποίησής τους για περαιτέρω αντιλαϊκά μέτρα μέχρι απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, απαράδεκτων ελέγχων και περιορισμών. Μάλιστα, φτάνεται ως το σημείο προϊστάμενοι διευθυντές να υποκαθιστούν τους γιατρούς εργασίας σχετικά με τα ζητήματα του εμβολιασμού των εργαζομένων. Αυτό κι αν είναι σύγχρονο. Συνεχίζεται την ίδια αδιέξοδη πολιτική που μας έφερε ως εδώ. Συνεχίζεται να επενδύεται στο δόγμα υγεία ατομική ευθύνη και στον κοινωνικό αυτοματισμό, αξιοποιώντας και το όπλο του εμβολίου σε αυτή την κατεύθυνση, επιβάλλοντας αντιδραστικά μέτρα και καλλιεργώντας στην ουσία τον αναρθολογισμό. Εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και αλήθεια, στα πόσα ράντζα ή στους πόσους διασωληρωμένους εκτός ΜΕΘ δεν θα είναι η κατάσταση διαχειρίσιμη. Εξακολουθείτε να απορρίπτετε κάθε πρόταση των νοσοκομειακών γιατρών, του εργατικού λαϊκού κινήματος για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και συνεχίζετε να εφαρμόζετε την ίδια πολιτική της ανακύκλωσης και των μετακινήσεων του προσωπικού, του στυψίματος κυριολεκτικά του αποδεκατισμένου προσωπικού της απογυμνωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Την ίδια ώρα που καταγγέλλετε τον ανορθολογισμό, γίνεστε οι ίδιοι, κυβέρνηση, εκφραστές του, προκειμένου να κρύψετε τις βαριές κυβερνητικές ευθύνες σας για την εξέλιξη της πανδημίας, αφού φτάσατε μέχρι το σημείο να αρνείστε
την εντατική θεραπεία, τη σύγχρονη ιατρική, την ίδια την επιστήμη για να δικαιολογηθείτε. Αλήθεια, για τους θανάτους και τη δυνατότητα που δεν είχανε, δεν δόθηκε μάλλον η δυνατότητα στους ασθενείς να παλέψουν για τη ζωή τους, για τη ζωή τους, ποιος φταίει? Γιατί προφανώς, αν κάτι πιέζει το σύστημα υγείας, δεν είναι ο ιός μετά 2 χρόνια πανδημίας, ούτε η έλλειψη ατομικής ευθύνης, αλλά η πολιτική της υποστελέχωσης και της εμπορευματοποίησης που διαχρονικά η μία μετά την άλλη όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζεται. Και ακριβώς αυτή η διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία με αφορμή την αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από τη γνωστή μελέτη των καθηγητών, η οποία επιβεβαίωσε αυτό που οι χιλιάδες εξουθενωμένοι υγειονομικοί φωνάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ότι για την αντιμετώπιση της πανδημίας προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές χρειάζονται εκατοντάδες νέες, πλήρως στελεχωμένες κλίνες ΜΕΘ, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άνοιγμα των δημόσιων νοσοκομείων στα οποία έβαλαν λουκέτο και κράτησαν κλειστά όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ένα γενικευμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα που δεν θα αφήνει τίποτα στην τύχη του μέσα από την φαρμακοεπαγρύπνηση, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την παρακολούθηση των εμβολιασμένων, τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, την εξατομικευμένη ενημέρωση, τη διάθεση όλων των εγκεκριμένων εμβολίων και φαρμάκων αντίστοιχα και ούτε καθεξής. Όμως την ίδια ώρα που πέφτει νέα τσεκούρη στα κονδύλια μέσω του προϋπολογισμού για το 2022, τη στιγμή που η πανδημία θερίζει ζωές, η φορολογία σε βάρος του λαού εκτινάζεται, ενώ τα προνόμια και ο πακτολός δισεκατομμυρίων για τους λίγους παίρνουν τρελές διαστάσεις, τι εισπράττουν ως απάντηση από υπουργούς, την κυβέρνηση, οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, στα δίκαια αιτήματα, για παράδειγμα, επίταξης του ιδιωτικού τομέα ή του ανοίγματος και λειτουργίας των νοσοκομείων που έκλεισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και άλλα, το ότι δεν έχουμε κομμουνισμό στην Ελλάδα για να ζητάει κάποιος επίταξη του ιδιωτικού τομέα, προσλήψεις προσωπικού και άνοιγμα των νοσοκομείων που έκλεισαν. Τι είπαν δηλαδή? Για να μην έχουμε νεκρούς, για να ανοίξουν νοσοκομεία πρέπει να γίνει κομμουνισμός. Προφανώς κάτι θα ξέρουν για να το λένε. Όπως επίσης πολύ καλά ξέρουν πως το σύστημα που υπηρετείτε οι ίδιοι και οι κυβερνήσεις διαχρονικά, ο καπιταλισμός δηλαδή, δεν θεωρεί απαραίτητο ένα πολυτελές σύστημα υγείας που θα μας μείνει αμανάτη, όπως λέτε, μετά την πανδημία. Όπως λέτε επανειλημμένως, η κυβέρνηση λέει επανειλημμένως, παλεύοντας να στριμώξει και τη διαχείριση της πανδημίας στο κριτήριο του κόστους ωφέλους. Ένα σύστημα που προτάσει τα παζάρια με τους κλινικάρχες αντί για την άνευ όρων επίταξη των υποδομών τους. Ένα σύστημα που βλέπει την πανδημία ως ευκαιρία για την προώθηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην υγεία μέσα από το λεγόμενο νέο ΕΣΥ της επιχειρηματικής δράσης με πρόβα τζενεράλε τις γενικευμένες εργολαβίες λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, τις μετακινήσεις υγειονομικών, τα κλεισίματα, συγχωνεύσεις, μετατροπές κλινικών και ούτω καθεξής. Ένα σύστημα και οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που το στηρίζουν, που βλέπει την υγεία ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης, με τους ιδιώτες να τρέφονται από κάθε έλλειψη στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να αυγαταίνουν τα κέρδη τους από κάθε μέρα αναμονής για μια στοιχειώδη εξέταση. Είναι η πολιτική των νοσοκομείων ανωνύμων εταιριών, των ΣΔΙΤ, όπως αυτά που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο Σαντορίνης, μια πολιτική που μοιράζει την πίτα της υγείας στους ομίλους, αφήνοντας όμως το λαό εκτεθειμένο με μίνιμουμ παροχές. Και ακριβώς πρόκειται για την ίδια εγκληματική αντιλαϊκή πολιτική που μετατρέπει το εμβόλιο από πολύτιμο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε βολικό άλοθη για το κράτος και την εργοδοσία, για να ξεμπερδεύουν με όσα μέτρα κοστίζουν για να εμπεδώνεται παράλληλα η ατομική ευθύνη. Αυτό το σύστημα υπηρετείται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με τις πολιτικές σας ανεξάρτητα τις όποιες διαχειριστικές διαφορές. Και ακριβώς προκειμένου να αποπροσανατολίσετε το λαό, να συγκαλύψετε τη στρατηγική σύμπλευσή σας σε μια πολιτική εγκληματική για την υγεία του λαού, πιστή στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπονομεύει το δημόσιο σύστημα υγείας, που το εμπορευματοποιεί και τεινάζει στον
στον αέρα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους που αλωνίζουν, αξιοποιείται τη γνωστή μελέτη ανταλλάσσοντας και βαριές κουβέντες, κόντρες και πάει λέγοντας. Και ακριβώς με αυτή την πολιτική και το εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετείτε έχει να αναμετρηθεί ο εργαζόμενος λαός σε μία περίοδο που επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι δεν υπάρχει δίκαιο αίτημα για την προστασία του που να μην σκοντάφτει στη στρατηγική της υγείας εμπόρευμα, που να μην συγκρούεται με την επιχειρηματική δράση. Εκεί πρέπει να στοχεύει το εργατικό λαϊκό κίνημα, διεκδικώντας κάθε μέτρο που μπορεί να σώσει ζωές, ενισχύοντας συγχρόνως τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί αν κάτι αποκαλύφθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο σε συνθήκες πανδημίας, είναι πως η πολιτική της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης των συστημάτων υγείας με τις μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία, την αθλειότητα που επικρατεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα, την επιλογή για στήριξη του ιδιωτικού τομέα, πολιτική που υλοποίησαν και υλοποιούν η μία μετά την άλλη όλες οι αστικές κυβερνήσεις και τη στηρίζουν όλα τα αστικά κόμματα που αποδέχονται όμως την επιχειρηματική δράση στην υγεία. Είναι πραγματικά ασυμβίβαστη με την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Και αυτή η πολιτική, αυτό το σύστημα δεν φτιασιδώνεται παρά μόνο ανατρέπεται. Όμως την ίδια ώρα που αρνείστε να ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα για την υγεία του λαού, γιατί αποτελούν κόστος για το κράτος και το κεφάλαιο, προωθείτε μία ακόμα ρύθμιση, δωράκι, ανάμεσα στις πολλές έως τώρα που έχετε κάνει όλες οι κυβερνήσεις, κατά πέτηση των φαρμακοβιομηχάνων και άλλων επιχειρηματιών, προκειμένου να μειωθούν τα ποσά που υποχρεωτικά πρέπει να επιστρέψουν στον ΕΟΠΗ ως υπέρβαση δαπάνης. Δωράκι δηλαδή μερικών εκατομμυρίων την ίδια ώρα που για τις δαπάνες στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πέφτει τσεκούρι. Αντίστοιχα, την ίδια ώρα που αρνείστε να ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα σε ό,τι αφορά το σύστημα ικανοποίηση των αιτημάτων σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας, αφού αποτελούν κόστος για το κράτος όπως λέτε, έρχεστε με το άρθρο, για παράδειγμα 82, μέσω της τροποποίησης διατάξεων της σύμβασης παραφόρησης του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα Πύργος Τσακώνα και προσφέρετε πλουσιοπάροχα, προνόμια και λεφτά αρκετών εκατομμυρίων, συμβάλλοντας στο μεγάλο φαγοπότη που έχει στηθεί χρόνια τώρα για τους ευρωενωσιακούς μονοπωλιακούς ομίλους του κατασκευαστικού τομέα και όχι μόνο, μέσω των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, που όλες οι κυβερνήσεις στηρίξατε και στηρίζετε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αφού συμπλέεται στρατηγικά, εφαρμόζοντας το ακέραιο τις επιλογές, τις στρατηγικές επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου και των οδηγιών τους για απελευθέρωση του καθεστώτος των μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Γεγονός που οδηγεί και στη μονοπόληση της αγοράς από μερικούς μεγάλους ομίλους, αλλά κυρίως στις επιπτώσεις που έχει για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, τους αυτοαποσχολούμενους, συνολικά τις λαϊκές ανάγκες που πλέον έχουν την εμπειρία από τα μεγάλα έργα των οδικών αξώνων, αφού ο λαός μας τα πληρώνει για να κατασκευαστούν μέσω των αντιλαϊκών μέτρων και τη φορολογία. Ο ίδιος πληρώνει και θα πληρώνει για τη χρήση τους. Αντίστοιχα, αντίστοιχη κατεύθυνση υπηρετούν και οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Μεταφορών. Έρχεται η κυβέρνηση να διασφαλίσει τι στην ουσία τη συνέχεια της κρατικής χρηματοδότησης και κερδοφορίας της Τρενοσέ, θηγατρικής του Ιταλικού κρατικού μονοπωλίου στις σιδηροδρομικές μεταφορές, με τη σχετική πρίκα των πάμπολων εκατομμυρίων και με αιτιολογία την κάλυψη των άγνων συνδρομικών επιβατικών μεταφορών όπως γίνεται στις ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές μεταφορές. Γιατί η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά τεχνικά θέματα και φυσικά πρόκειται για άλλη μια νομοθετική παρέμβαση σε συνέχεια προηγούμενων. Το 2013 Νέα Δημοκρατία πάσα κυβέρνηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέλη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανέλμε ιδιωτικοποίηση Τρενοσέ και των υποδομών και
υπηρετούν όλα αυτά την κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης των συνδρομικών μεταφορών και τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα αυτό, μέσα όχι μόνο από το ζεστό χρήμα, όπως προβλέπετε, που τους το παρέχεται ούτως ή άλλως, αλλά και μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων του κλάδου και σε βάρος των αναγκών του λαού. Και όλα αυτά μέσω επαναλαμβανόμενων εκβιασμών και απειλών προς τους εργαζόμενους του κλάδου και το λαό για να στηρίξουν τις αντιλαϊκές επιλογές των κυβερνήσεων, της κυβέρνησης, των προηγούμενων κυβερνήσεων και των μονοπωλίων. Είτε κρατικό μονοπόλιο ήταν αυτό, είτε ιδιωτικό. Όπως εξάλλου αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση. Και ερχόμαστε στα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Εδώ φυσικά δεν μπορούσατε να χαλάσετε και το χατήρι ή τις απαιτήσεις. Καθυπόδειξη μάλλον και των υλοποίησης των απαιτήσεων ποιων, των εφοπλιστών. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταπέτυσε των εφοπλιστών, όπως εξάλλου και οι προηγούμενες, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει την παραπέρα υποβάθμιση και τη μετατροπή της ναυτικής εκπαίδευσης σε κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων. Μέσα από την τηλεκπαίδευση για τη δημιουργία εργατικού, δυναμικού, φθηνού, με αναλώσιμες γνώσεις, αξιοποιώντας την πανδημία. Ρύθμιση μέσω της οποίας τα αντιεκπαιδευτικά, αντιδραστικά μέτρα που προωθείται, όχι μόνο και στο σύνολο φυσικά, αλλά και ειδικότερα στον τομέα αυτό, έρχεστε λοιπόν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, με απίθμινο θράσος, να τα παρουσιάζετε ως μέτρα, όπως αναφέρετε στη ρύθμιση, που θα καταστήσουν ομαλή τη λειτουργία των δομών ναυτικής εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση των ναυτικών. Και αυτό την ίδια ώρα που εξ αποστάσεως διδασκαλία, τηλεκπαίδευση, συνεχίζεται με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα που αναγκάζουν σπουδαστές να αποχωρούν από τις ναυτικές σχολές. Συνεπώς, κυβέρνηση και εφοπλιστές δεν έχουν ως ορίζοντα την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αλλά παγιώνουν, τείνουν να παγιώσουν ένα σύστημα για την ναυτική εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των εργατών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στο ΚΕΣΕΝ και στις άλλες δημόσιες ναυτικές σχολές. Παράλληλα, κυβέρνηση και εφοπλιστές αξιοποιείται τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας εκπαίδευσης ως τυπικά στοιχεία για τους διεθνείς και εγχώριους κατεφαρμογή μάλλον των εγχώριων και διεθνών νόμων της καπιταλιστικής οικονομίας με τις εμπορευματικές σχέσεις των εφοπλιστών με τα μονοπόλια και τις ασφαλιστικές εταιρείες για να δικαιολογείται την καταστροφή της απώλειας εμπορευμάτων, τα εργατικά ατυχήματα, ασθένειες και άλλα. Και όλα για τη διασφάλιση της κερδοφορίας. Ρωτάμε λοιπόν, όπως ρωτήσαμε και στην Επιτροπή, τι μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση ώστε τα πιστοποιητικά των αυτεργατών να μην είναι τυπική διαδικασία στις ναυτικές σχολές, με ενδιάμεσους τα δουλεμπορικά γραφεία για την προστασία της υγείας και της ζωής των αυτεργατών και γενικότερα της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Παράλληλα, καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων που αφορούν την ναυτική εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση όλων των μελών ειδικοτήτων σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα αύξησης της οργανικής σύνθεσης των αυτεργατών στα καράβια, μεταφέροντας ακριβώς την κραυγή αγωνίας των χιλιάδων έγκλειστων αυτεργατών στα καράβια, αλλά και των άνεργων που είναι σε πολύχρονο παροπλισμό στη στεριά, γιατί δεν μπορούν να συγκαλυφθούν μέσα από τις δημαγωγικές δηλώσεις εφοπλιστών της κυβέρνησης του Υπουργού Ναυτιλίας. Πρώτον, να πάρθουν μέτρα όσοι επιθυμούν να επαναπατριστούν στη χώρα τους. Και αντίστοιχα να καταβληθεί το επίδομα των 600 ευρώ σε όλους τους άνεργους ναυτεργάτες, χωρίς αποκλεισμούς μπροστά και στις γιορτές. Να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε τα πιστοποιητικά των ναυτεργατών να συμβάνουν στην αναβάθμιση της επαγγελματικής γνώσης και την προστασία της υγείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, γενικότερα της ναυσιπλοείας. Να καταργηθεί η σχετική νομοθετική διάταξη ώστε να σταματήσει η αθλειότητα χρηματοδότησης των εφοπλιστικών ενώσεων από πού? Από το κεφάλαιο ναυτικής εκπαίδευσης. Να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι για να καλυφθούν οι ανάγκες των σπουδαστών και των αυτεργατών στις ναυτικές σχολές. Να καλύπτεται το μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα και ασφάλιση στο ΝΑΤΕΦΚΑ πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στα καράβια μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των αυτεργατών. Περιμένουμε απαντήσεις από τον Υπουργό, την κυβέρνηση.
Για δε τα άρθρα 86 και 87 μέσω αυτών των ρυθμίσεων διευρύνουν τη δυνατότητα της κυβέρνησης να παρέχει νέα προνόμια στα τόσα εξάλλου που έχουν, στους εφοπλιστές και στα μονοπόλια που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια. Είτε στα λιμάνια, οργανισμός λιμένων ανώνυμες εταιρείες. Στις μεταφορές αντίστοιχα και στον τουρισμό κατά μήκος της ακτογραμμής της χώρας και σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος. Και κλείνω με τότε, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 88 που δίνει τη δυνατότητα της ασφαλιστικής συνεμβρότησης στους αγρότες προκειμένου να δανειοδοτούνται από τις τράπεζες. Να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες. Μα το πρόβλημα δεν είναι ο υπερδανεισμός. Το πρόβλημα μάλλον είναι ο υπερδανεισμός των αγροτών και η ανάγκη να γίνει διαγραφή τόκων, πανωτοκίων και κούρεμα κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να λύσει η κυβέρνηση με γενναίο κούρεμα. Η χορήγηση νέων δανείων ποιον ευνοεί? Ευνοεί τις τράπεζες που είναι εξασφαλισμένες αρμέγοντας την επιδότηση του αγρότη και έχουν φυσικά σίγουρη κερδοφορία. Και κλείνω με τα άρθρα που αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται όντως για ένα ακόμα βήμα σε συνέχεια και σύνδεση με το εκπαιδευτικό έκτρωμα που ψήφισε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, δηλαδή αναβάθμιση της παραπέρα υποβάθμισης του μορφωτικού επίπεδου του σχολείου, των μαθητών, μέσω των δεξιοτήτων, της ένταση των μορφωτικών ανισοτήτων. Έτσι, τι κάνετε? Διαμορφώνετε μέσω αυτών των ρυθμίσεων των άρθρων το έδαφος για ένα εμπορευματοποιημένο περιβάλλον στο σχολικό βιβλίο, το οποίο έρχεται να κουμπώσει με την πρόβλεψη για το πολλαπλό και διαφοροποιημένο βιβλίο με επέκταση των δεξιοτήτων, άρθρο 123, που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη της ολόκληρης κατάκτησης της γνώσης των νέων παιδιών, των μαθητών. Αναφορικά με τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας, 89 με 98 τα άρθρα. Η επίγουση διατάξεις για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και για την κοινωνική ασφάλιση αναλώνονται σε οργανογράμματα, σύσταση ομάδων για τη διαχείριση προγραμμάτων, μισοανεργίας και μισοδουλειάς. Φυσικά δεν φταίνε τα οργανογράμματα ή οτιδήποτε άλλο βγάζει από το κάδρο τις κυβερνητικές ευθύνες. Η υποστελέχωση και ο ανενεργός ρόλος του ΣΕΠΕ δεν λύνεται με τις παρατάσεις θητείας των προϊσταμένων. Την ίδια στιγμή ο ΕΦΚΑ απαξιώνεται και χρεώνονται οι εργαζόμενοι του οργανισμού την τραγική κατάσταση από τις συνέπειες που ζουν χιλιάδες συνταξιούχοι λόγω των διαχρονικών ευθυνών που έχουν συνολικά όλες οι κυβερνήσεις στην απονομή των συντάξεων. Οι εργολαβίες δε, που είναι έργο δικό σας και όχι μόνο δικό σας, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως κόστος. Για αυτό και εκατοντάδες εργολαβίες φυσικά κατακλείζουν αντίστοιχα εκατοντάδες φορείς. Διονύζεται μια κατάσταση που δημιουργεί ανισότητες όσον αφορά τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, το ωράριο ανάμεσα σε εργαζόμενους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με τα ερωτήματα προς την Υφυπουργό Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, σε ό,τι αφορά τις διατάξεις, τη διάταξη, αν θέλετε, τη μεταβατική διάταξη που εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο και αφορά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο στο Ολυμπιακό Χωριό. Ρωτήσαμε και στις επιτροπές, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, η αυτονομία του κέντρου πώς θα επιτευχθεί. Δεν καθορίζει τίποτα η διάταξη συγκεκριμένη. Θα λειτουργεί ανταποδοτικά, θα πουλάει υπηρεσίες. Αν δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, πώς θα λειτουργεί? Τι σημαίνει αυτονομία? Θα πάμε στη λογική της αυτοχρηματοδότησης που σημαίνει εξέβρεση πόρων, άρα ανταποδοτικά τέλεια, άρα νέα χαράτσα στο λόγο για τη χρήση υποδομών που θα έπρεπε να τις έχει ούτως ή άλλως δωρεάν. Περιμένουμε διευκρινήσεις. Και τελευταίο, περιμένουμε από τον Υπουργό, από ό,τι μου είπε χθες και η Υπουργός που ήταν στην Επιτροπή, στη σημερινή του τοποθέτηση, παρέμβαση, να τοποθετείται για το ερώτημα που κάνουν σε σχέση με τους εργαζόμενους που λήγουν οι συμβάσεις τους 31-12 μέσω του ΕΟΔΗ. Θα περιμένουμε μια απάντηση για αυτούς τους εργαζόμενους. Διαφορετικά απολύονται στις 31-12 και φυσικά μονάδες
νοσοκομεία, είτε πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου εργάζονται, είτε αντίστοιχα κέντρα υποδοχής των μεταναστών, ναι, μέσω του φύλου, το φύλου από το 17 ακόμα. Λοιπόν, θα μείνουν χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους που είναι και αναγκαίοι φυσικά και φυσικά και οι ίδιοι θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, αλλά και φυσικά οι αντίστοιχες μονάδες που εργάζονται θα μείνουν χωρίς στελέχωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία.